Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση σε όλους. Έλα, Λεάρτη. Έλα, για κάνε το μαγικά τι. Με αυτό θα πας ο μαγικός. Έχουμε κι άλλα. Δεν αναδύεται αέρα. Έλα, θα μάξω μετά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να μιλήσουμε. Βέβαια. Γιώργο. Ευχαριστώ. Ωραία. Εύχομαι το λαμπρό και ανέσπερο φως της Αναστάσεως να μας κατακλείσει όλους και με το νόημά του και με το φωτισμό του να διαφερθούμε όλοι και να γίνει η κοινωνία μας μια κοινωνία που διακρίνεται για την αλληλεγγύη, για την συναδελφικότητα, για την πνευματικότητα και για την αδελφοσύνη. Χρόνια και πολλά ευλογημένη Ανάσταση. Για μια ακόμα φορά αξιωθήκαμε να πάρουμε το Άγιο Φως παρά τις αρκετές αντιεξότητες, θα έλεγα, που συναντήσαμε στο αεροδρόμιο. Εύχομαι σε όλους τους Κορίνθιους υγεία, το Άγιο Φως να φέρει υγεία, αγάπη και ειρήνη σε όλες τις οικογένειές τους. Να είστε καλά, χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση. Χρόνια πολλά, για άλλη μια φορά, εδώ και 25 χρόνια περίπου, έχω ξεχάσει το νούμερο, έρχομαι και παίρνω το Άγιο Φως στον Ιστιμό. Θέλω να ευχαριστήσουμε τον κύριο Παπαφωτίου και τον κύριο Πετρίτσι. Τον κύριο Πετρίτσι και τον κύριο Παπαφωτίου που έκανε τον κόπο να πάει να μας το φέρει. Είναι ευλογία. Ευλογία. Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση. Γιατί ήταν ειδικές συνθήκες. Σήμερα πολύ δύσκολα. Τι διαφορετικό είχε δηλαδή σήμερα. Δεν μας αφήσανε, δεν μας αφήσανε να πούμε μέσα λόγω των καταστάσεων. Μας αφήσανε πολύ μακριά, παρκάραμε τα αυτοκίνητα πολύ μακριά. Καταλαβαίνετε ότι ο αγώνα δρόμου, γιατί άργησε και 3/4 το αεροπλάνο να προσγειωθεί. Αυτό βέβαια δεν οφείλεται βέβαια στο αεροδρόμιο του Ισραήλ. Αλλά τέλος πάντων, δόξα τω Θεώ, προλάβαμε και το Άγιο Φως θα μοιραστεί στις εκκλησίες της Κορινθίας. Ευχαριστούμε πολύ.